προτείνουμε και εσείς αρνείστε να κατοχυρωθεί το δικαίωμα των συνδικάτων να προσφεύγουν μονομερώς στη διαιτησία για να μην καταργηθεί ποτέ ξανά το δικαίωμα της διαιτησίας όπως το κατήργησαν οι κυβερνήσεις σας και ανάγκασαν ακόμα και το Συμβούλιο της Επικρατείας να κρίνει τον νόμο σας αντισυνταγματικό. Προτείνουμε και εσείς αρνείστε να κατοχυρωθεί ο κατώτατος μισθός, ότι ο κατώτατος μισθός θα καθορίζεται μόνο με συλλογικές συμβάσεις και όχι με νόμο ή με υπουργική απόφαση, όπως οι δικές σας κυβερνήσεις νομοθέτησαν για να καθιερώσουν μισθούς πείνας. Προτείνουμε και εσείς αρνείστε να καθιερωθεί η ισότητα αμοιβής για ίση εργασία, ανεξαρτήτως ηλικιακών διακρίσεων, για να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά αυτό το όνειδος του υποκατώτατου μισθού, που είναι δικό σας όνειδος. Εσείς το νομοθετήσατε για να έρθουμε εμείς να το καταργήσουμε. Προτείνουμε και εσείς αρνείστε να απαγορευτεί συνταγματικά η χρήση ή μάλλον η κατάχρηση της επίταξης ως απεργοσπαστικού μηχανισμού για να μην επαναληφθεί ποτέ ξανά η πρωτοφανής επίθεση που υπέστη το συνδικαλιστικό κίνημα επί κυβερνήσεών σας, για να μην ζήσουμε ποτέ ξανά την ντροπή της απαγόρευσης του δικαιώματος της απεργίας σε ναυτεργάτες, σε εργαζόμενους, σε συγκοινωνίες, σε εκπαιδευτικούς της μέσης εκπαίδευσης. Αυτά προτείνουμε και εσείς αρνείστε. Αλλά είμαστε περήφανοι εμείς για τις προτάσεις μας, παρότι σήμερα αυτές απορρίπτονται. Εσείς, κύριε Μητσοτάκη, δεν ξέρω αν μπορείτε να πείτε το ίδιο. Αν είστε εσείς περήφανοι για αυτά που προτείνει η παράταξή σας κατά την συνταγματική αναθεώρηση. Εμείς είμαστε βέβαιοι ότι οι πολίτες, ο ελληνικός λαός, θα επιβραβεύσουν τη συνέπειά μας και θα μας δώσουν την ευκαιρία, θα δώσουν ξανά την ευκαιρία στην προοδευτική παράταξη του τόπου να ξεκινήσει και να ολοκληρώσει την επόμενη αναθεώρηση. Να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο του προοδευτικού εξυγχρονισμού του συντάγματός μας. Να αποτινάξουμε επιτέλους τα βαρύδια του παρελθόντος. Να διευρύνουμε τη δημοκρατία, τα δικαιώματα, τη λαϊκή συμμετοχή και να αποκαταστήσουμε την αξιοπιστία της πολιτικής. Επαναλαμβάνω. Η ιστορία αργά ή γρήγορα θα μας δικαιώσει, γιατί πηγαίνει προς τα μπρος. Η ιστορία με τα όσα εσείς επιλέγετε να κάνετε στην αναθεώρηση, κύριε Μητσοτάκη, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, πιστεύω ότι ήδη σας έχει καταδικάσει. Σας ευχαριστώ.